έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ μαζί μου τον κύριο Χάρη Βλάδο. Είναι καθηγητής οικονομικών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Βλάδο. Όχι, Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω, η οικονομία, όπως βλέπετε και βλέπουμε όλοι, δεν ακολουθεί τις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις, οι οποίες διαμορφώνονται συνεχώς διαφορετικές, συνεχώς αλλάζουν και τα μεγέθη επιδεινώνονται, είναι κάτι φυσιολογικό, εφόσον όλα έχουν μπει στον πάγο. Ποια είναι η άποψή σας? Θα μπορέσουμε σε ένα λογικό χρονικό διάστημα να κάνουμε ένα catch-up ή θα συνεχίσουμε επί μακρόν σε αυτή τη διαδικασία και τι συνέπειες θα έχει αυτό? Πολύ ωραία. Θυμάμαι τη συντελευταία μας συνάντηση. Πάλι στο φιλόξενο σταθμό του Action 24. Αν δεν κάνω λάθος ήταν Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος, που ήδη είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι οι προβλέψεις των περισσοτέρων ως εκείνη τη στιγμή ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξες. Mm-hmm. Αν θυμόσαστε, είχαμε μιλήσει ήδη από εκείνη την εποχή για την, είχα τη δικιά μου εκτίμηση, για μία ύφεση της τάξης του 10%, πράγμα που από ό,τι φαίνεται και επιβεβαιώνεται. Όπως επίσης εκείνη τη στιγμή, εκείνη την εποχή, είχαμε πει όντως για τις πιθανότητες φαινομένων στάσιμου πληθωρισμού σε ορισμένα οικονομικά συστήματα περιφερειακά. Δηλαδή το θέμα που θέτεται για το ενδεχόμενο αύξησης του πληθωρισμού για ορισμένα οικονομικά συστήματα. Δεν το δείξαμε ακόμα, αλλά θα το δείξουμε, ναι, γιατί είναι το θέμα των ημερών. Ναι, έτσι. Όντως υπάρχουν βάσιμες, ας το πούμε, ενδείξεις ότι για ορισμένα οικονομικά συστήματα, μάλιστα λιγότερο ισχυρά, όχι τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οικονομικά συστήματα και χώρες στις οποίες έχουν ένα ασθενές νόμισμα, οι οποίες θα αναγκαστούν να προβούν σε γρήγορη επέκταση νομισματική, πιθανότατα μαζί με το πρόβλημα της ανεργίας θα έχουμε να ανακύψει και ένα πρόβλημα πληθωρισμού. Πάντως, να περάσουμε δηλαδή σε μια φάση και σε μια κατάσταση στην Αμερική λογικής. Προσπαθούν, ναι, να το διασκεδάσουν λίγο αυτό. Δηλαδή, ναι, εντάξει, μα δεν μιλάμε. Η Αμερική έχει το δολάριο. Ναι. Η Αμερική έχει το δολάριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ευτυχώς έχει το ευρώ. Χώρες όμως λιγότερο ισχυρές, ας πούμε η Βραζιλία, η Αργεντινή, πολλές χώρες, όχι μόνο στη Λατινική Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, θα αντιμετωπίσουν μεγάλες προκλήσεις και μεγάλες πιέσεις όσον αφορά την αξιοπιστία τους για το πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν, να σηκωθούν και πάλι μετά το τσουνάμι το οικονομικό το οποίο έρχεται. Εμάς, και όταν λέω εμάς την Ευρώπη, πώς μπορεί να την επηρεάσει αυτό? Να σας πω. Καταρχήν διακινδυνεύω για άλλη μια φορά την πρόβλεψη ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για πάρα πολλές χώρες και για τη δικιά μας χώρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή ίσως να βρισκόμαστε σε μια φάση νηνεμίας. Θα το πω με μια μεταφορά. Είναι σαν να βρίσκονται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στην εντατική. Αυτή τη στιγμή με μηχανική υποστήριξη στέκονται. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όταν θα χρειαστεί να βγουν από την εντατική, όταν θα φύγει ο αναπνευστήρας και θα πρέπει να αναπνεύσουν μόνες τους. Εκείνο είναι το πρόβλημα για οικονομικά συστήματα και για χώρες και για οικονομίες λιγότερο προσαρμοστικές και λιγότερο ισχυρές. Να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη. Εμείς ανήκουμε σε αυτό το σύνολο των χωρών που κατονομάζεται ως λιγότερο προσαρμοστικό, δεδομένου ότι έχουμε έρθει μετά από 10 χρόνια κρίσης και δεν μπορέσαμε να αναπνεύσουμε κανονικά και ήρθε και μας βρήκε η πανδημία. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το σύνολο. Εμείς βρισκόμαστε στην εξώπορτα, ας το πούμε έτσι, της ασφάλειας. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν είχαμε αυτή τη στιγμή την προστατευτική ασπίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για την ελληνική οικονομία. Ναι. Και αν δεν υπήρχε η προοπτική του τεράστιου πακέτου ενίσχυσης που θα δοθεί τα επόμενα χρόνια μέσα από το Recovery Fund της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ θα ήμουν τρομερά απεσιόδοξος. Εγώ... Ευτυχώς όμως,
βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να περιμένουμε να έχουμε στα χέρια μας ένα μεγάλο όπλο. Έχουμε όμως και ένα θέμα. Όταν αρχίζουμε και ανοίγουμε τη συζήτηση περί πληθωρισμού, υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα η Γερμανία, που είναι ο μεγάλος της φόβος πάντα αυτό, έτσι, να αρχίσει να πιέζει για πολιτικές άλλου τύπου, πολύ πιο σφιχτές, οι οποίες αν δεν έχουμε οδηγηθεί ήδη σε μια ανάκαμψη, αν δεν έχει γυρίσει δηλαδή το πράγμα και για μας, θα μας δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Μα αυτό να το περιμένετε. Μην περιμένετε ότι θα έχουμε στην επόμενη διετία και τριετία μια ιδιαίτερα, ας το πούμε, ανοιχτή και χαλαρή λογική στην νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και μην έχουμε την ψευδέστηση ότι θα ζήσουμε για πάντοτε σε ένα περιβάλλον που, για παράδειγμα, ένα δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 10% θα περνάει απαρατήρητο και από τις διεθνείς αγορές. Γι' αυτό γυρίζω και λέω ότι μετά την έξοδο από την εντατική, που βρίσκονται όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, εκεί θα είναι το πολύ δύσκολο. Να μπορέσουν οικονομίες σαν την ελληνική, και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν και άλλες σχετικά στενές οικονομίες, και η Ιταλία και η Πορτογαλία και η Ισπανία έχουν προβλήματα. Αλλά δυστυχώς στη δικιά μας περίπτωση στην ελληνική υπάρχει ένα μείγμα χρόνιων παθογενειών, και δυστυχώς εγώ βλέπω και αιστείες ανάφλεξης κατά κάποιο τρόπο. Όπως... γιατί εκτιμώ ότι η οικονομική κρίση, η οποία ήδη μας πλήττει, δεν πρόκειται εύκολα να ανατραπεί. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες αυτό να μετασχηματιστεί σε αρκετά σημαντική κοινωνική κρίση, ειδικότερα σε λιγότερο, ας το πούμε, ισχυρά τμήματα της κοινωνίας μας. Πιθανώς αυτό να είναι αιτία πολιτικών κλειδονισμών, και βέβαια αυτό θα θέσει, πώς να το πούμε, σε πρώτη προτεραιότητα την ικανότητα του παραγωγικού μας συστήματος να αναδιαρθρωθεί γρήγορα. Αυτό, έτσι όπως το λέτε, εμένα μου φωτογραφίζει απολύσεις, γιατί αυτός είναι ο βασικός τρόπος. Όχι κατά ανάγκη, όχι. Ο τρόπος για να λυθεί... Όχι, για να δημιουργηθεί κοινωνική κρίση. Ναι, αυτές θα τις έχουμε. Αυτό λέω, αυτό το οποίο πυροδοτεί συνήθως μια κοινωνική κρίση... Ναι, έχετε δίκιο. Είναι... Μα αυτό θα τις έχουμε. Το θεώρησα αυτονόητο να το ξέρουμε όλοι, ότι η ανεργία στην Ελλάδα την επόμενη διετία θα τσιμπήσει προς τα πάνω. Όπως ήδη έχει αρχίσει και τσιμπάει. Πολλές επιχειρήσεις θα κλείσουν. Όπως το συζητάγαμε μήνες πριν. Θυμάμαι, ήμουν αντίστοιχα, όχι το Σεπτέμβριο που συζητάμε, σε μια προηγούμενη εκπομπή σας, τη στιγμή ακριβώς που είχε εκδηλωθεί για πρώτη φορά η κρίση του COVID-19. Και ακόμα συζητάγαμε για το αν θα πρέπει να μερθούν μέτρα για το lockdown. Εγώ εκείνη τη στιγμή, εκείνη την εποχή σας, είχα προδιαγράψει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι ζούμε ιστορικές στιγμές. Γιατί όντως αυτό το που ζήσαμε το 20 ήταν η μεγαλύτερη κρίση που έχει περάσει τα τελευταία 80-100 χρόνια ο παγκόσμιος καπιταλισμός. Και για την Ελλάδα επιμένω ότι η έξοδος θα είναι δύσκολη, ειδικά αν δεν κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύστοχα προς ποια κατεύθυνση. Όχι τόσο της τόνωσης με πόρους των επιχειρήσεών μας, όσο της ενίσχυσης των ικανοτήτων τους να προσαρμοστούν στη νέα εποχή. Δηλαδή να εκμεταλλευτούμε τα κονδύλια. Να εκμεταλλευτούμε εύστοχα τα κονδύλια, να ενισχύσουμε το δυναμικό της καινοτομικότητας των επιχειρήσεών μας, να μπορέσουμε στο εσωτερικό των επιχειρήσεών μας να δώσουμε πρόσθετη ενίσχυση σε όρους στρατηγικής χάραξης, σε όρους τεχνολογικής αναβάθμισης, να προσπαθήσουμε να δώσουμε στο σύστημά μας πιο σύγχρονες μεθοδολογίες διαχείρισης, έτσι ώστε να ξεκολλήσει το παραγωγικό μας μοντέλο από αυτή την κατάσταση που είναι καθυλωμένο δεκαετίες. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, μου δημιουργείται η ανάγκη να σας ρωτήσω, ως καθηγητή, πώς θα μπορούσατε να συμβάλλετε ουσιαστικά, τα πανεπιστήμια μας εννοώ, στο να περάσει η καινοτομία στην πραγματική αγορά. Ήδη ένα κομμάτι το οποίο, αγαπητή κυρία Σακελάρη, θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι η ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ πανεπιστημίων και χώρου παραγωγής στα πλαίσια ολοκληρωμένων κρατικών πολιτικών. Και αυτό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις χώρες. Ξέρετε, ενδιάμεσα σε αυτό που περιγράφεται, παρεμβαίνει ένας σημαντικός κρίκος που είναι οι τράπεζες, οι οποίες, ναι, δικές μας τράπεζες, έχουν σοβαρές παθογένειες για να καταφέρουν να διοχετεύσουν τους σπόρους από τη μία πλευρά στην άλλη και τελικά να περάσει καινοτομία στην αγορά.
Πέραν των τραπεζών όμως, αυτό που λέτε έχετε δίκιο και θα το συνεχίσω στη συνέχεια, αλλά ξεκινάμε από το σημαντικό. Το σημαντικό δεν είναι απλά και μόνο να δώσεις πόρους σε κάποιον που δεν μπορεί να τους αξιοποιήσει αποτελεσματικά. Υπάρχει δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που όσους και πόρους να του διαθέσεις δεν πρόκειται να μπορέσει να τους αξιοποιήσει έτσι ώστε να σηκωθεί στα πόδια του στη μετα-COVID εποχή. Δηλαδή περισσότερο έτσι θα έχεις μια λογική άσκησης κοινωνικής πολιτικής, στην ουσία συντηρώντας μια επιχειρηματικότητα που δυστυχώς σε αρκετά μεγάλο ποσοστό είναι στα όρια της, και από την άλλη μεριά πιθανώς να διασπαθήσεις πόρους που θα ήταν κρισιμότατοι έτσι ώστε να μπορέσει να μετασχηματιστεί προς το θετικό το οικονομικό μας σύστημα. Το εδώ δικό σας πανεπιστήμιο, το οποίο είναι και σε μια ευαίσθητη περιοχή. Ναι, κοιτάτε ακριβώς. Που εγώ το τοποθέτησα στην Αθήνα, καλά, είναι αφηρημένη. Μου θέτετε ερωτήματα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ναι. Και μάλιστα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι για τα συγκεκριμένα αυτά ερωτήματα, χωρίς να έχουμε προσυνεννοηθεί, έχω να σας δώσω πάρα πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Για παράδειγμα, εγώ και η ερευνητική μου ομάδα στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης έχουμε εδώ και καιρό, εδώ και μία τετραετία, πενταετία, δουλέψει και δημοσίευσει σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις αρκετά paper που έχουν περάσει από κρίση και έχουν δημοσιευθεί, εστιάζοντας και υποστηρίζοντας τη δημιουργία τοπικών Ινστιτούτων Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Αυτό βέβαια στην Κρήτη έχει συμβεί, έτσι, έχουμε το ίδιο. Ναι, ναι, όχι ακριβώς γιατί, ποια είναι η ιδιοτυπία, ας τον θέλετε, της δικιάς μας πρότασης, που έχει δεχτεί θερμές θετικές κριτικές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η δικιά μας η μεθοδολογία τι λέει? Πρέπει να μπεις μέσα στην επιχείρηση και να τη βοηθήσεις. Να μάθει να χαράσει στρατηγική. Άρα να χτίσει μηχανισμούς marketing. Να μπορεί να βελτιώνει τις επιδόσεις της στην απορρόφηση νέας τεχνολογίας. Να καταρτίζει τα στελέχη της. Να χτίζει μηχανισμούς διαχείρισης, management δηλαδή, που να μην είναι του 1980, αλλά είναι του 2021. Με άλλα λόγια, το βασικό είναι να δώσει σε πολλές μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν χέρια να απλώσουν, έτσι ώστε να λάβουν τη γνώση που μπορεί να δώσει το πανεπιστήμιο και η έρευνα. Αν δεν έχεις χέρια να τεντώσεις, πώς να σου δώσει το πανεπιστήμιο την έρευνα, έτσι ώστε να την αξιοποιήσεις? Δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεών μας πονάει ακόμα και στα πολύ βασικά. Πάντως πάρα πολλές επιχειρήσεις, δηλαδή, για παράδειγμα, μου δώστε μόνο ένα λεπτό, πάρα πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν στις μέρες μας, αγαπητή κυρία Σακελάρη, να πάρουν δάνειο από μια τράπεζα και έχουν τρομακτική δυσκολία στο να χαράξουν έστω και επιλέξιμες. Δεν είναι επιλέξιμες, κυρίως όμως γιατί? Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να χαράξουν ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό επιχειρησιακό. Ένα business plan, το business αξιόπιστο. Plan δηλαδή για αυτούς, ναι. Το business plan για δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, και αυτό το λέω με βάση εμπειρικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει, είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση. Πράγμα που δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο ανεπτυγμένο οικονομικό σύστημα της Ευρώπης. Επίσης, βλέπουμε τεράστια δυσκολία στο να αξιοποιηθούν απλές τεχνολογικές εφαρμογές σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων μας. Ένα μικρό παράδειγμα που το βιώνουμε όλοι είναι τη δυσκολία που έχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσουν ένα απλό site έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολυνθούν στις πωλήσεις τους σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή. Και μολονότι δόθηκαν εργαλεία χρηματοδοτικά, ναι, για να, ναι, τα αναπτύξουν, πολλές από αυτές δεν κατάφεραν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν αρκούν μόνο τα χρήματα. Όπως και δεν αρκεί η τροφή, με μια μεταφορά θα σας το πω. Αν δεν λειτουργεί το στομάχι σου, όσο και τροφή να σου δώσουν, αν το στομάχι σου δεν μπορεί να βγάλει τα συστατικά, τα θρεπτικά από την τροφή, δεν θα πεθάνεις, δεν πρόκειται να αναπτυχθείς ποτέ. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν λειτουργεί, να το πούμε έτσι, ο μηχανισμός χώνευσης νέας γνώσης σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ούτε σε όρους στρατηγικούς, ούτε σε όρους τεχνολογικούς, ούτε σε όρους διαχειριστικούς. Και εδώ για μένα είναι μια τεράστια πρόκληση για τη σημερινή κυβέρνηση, από την οποία, αν μου επιτρέψετε, να περιμένω πολλά. Από τη σημερινή κυβέρνηση περιμένω πάρα πολλά. Θέλω και να πιστεύω να... ότι η μόνη, με συγχωρείτε, αυτό θέλω να το πω, πιστεύω ότι είναι η μόνη στην παρούσα φάση που θα μπορούσε σε αυτή την τεράστια πρόκληση που έχουμε μπροστά μας να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Το οποίο ακούει στο όνομα χρέος, δημόσιο, ναι, και ιδιωτικό. Mm-hmm.
η πανδημία, η κρίση πιο πριν και όλα αυτά έχουν διαμορφώσει ένα βουνό από χρέος, το οποίο αυτή τη στιγμή έκανε και μια επιπλέον κορυφή. Ήρθε η πανδημία, έχει οδηγήσει. Ας μιλήσουμε πρώτα για το ιδιωτικό χρέος που καίει πιο πολύ, γιατί έχουμε μπροστά μας το τέρας των πληστηριασμών και διάφορα άλλα θέματα. Υπάρχουν οφειλές οι οποίες έχουν πάει προς αργότερα. Και εν πάση περιπτώσει, το ιδιωτικό χρέος έχει υπολογιστεί πριν την πανδημία, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 230 δις. Με χαλαρούς υπολογισμούς τώρα, κάποιοι το υπολογίζουν κοντά στα 300. Όχι τόσο. Λίγο χαμηλότερο. Όχι 300. Θα σας πω γιατί αυτά τα 230 δις δεν περιλαμβάνουν χρέη σε προμηθευτές. Δηλαδή, μιλάμε για τα 230 δις για εφορία, δημόσιο και τράπεζες. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό κομμάτι χρέους, το οποίο δεν έχει υπολογιστεί μέσα σε αυτό και το οποίο αφορά ιδιώτες προς ιδιώτες. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν το υπολογίζουν κοντά στα 300. Μπορεί να είναι λιγότερο, δεν έχει σημασία, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι κατά τη λιγότερο, αλλά βέβαια είναι εντυπωσιακά υψηλό. Έτσι. Λοιπόν, επ' αυτού θέλω να σας πω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ άσχημη εξέλιξη, η οποία θα κληθούμε να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή το ξέραμε από τη στιγμή που για να ζήσουν οι άνθρωποι έπρεπε να δώσεις χρήματα, να πληρώσεις αναστολές, να αφήσεις φορολογικά έσοδα να φύγουν για να ζήσει ο κόσμος. Αναγκαστικά όλοι ξέραμε ότι αυτό θα αποτυπωθεί σε όρους χρέους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το θαυματούργο. Και πώς θα αντιμετωπιστεί κατά την εκτίμησή σας? Για μένα η μόνη λύση, γιατί δεν υπάρχει άλλη, γι' αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την οικονομία μας και την κοινωνία μας για τα επόμενα 20 χρόνια, ναι, είναι να καταφέρουμε να πείσουμε και τις διεθνείς αγορές που κάποια στιγμή θα αρχίσουν να σκέφτονται. Αυτό το χρέος οι Έλληνες και το δημόσιο και το ιδιωτικό μπορούν να το εξυπηρετήσουν. Η λέξη κλειδί, αγαπητή κυρία Σακελάρη, είναι αυτό για το χρέος. Ένα χρέος όσο και μεγάλο να είναι, αν μπορεί να εξυπηρετηθεί, δεν πειράζει κανένα. Αλλά πότε μπορεί να εξυπηρετηθεί ένα χρέος? Μονάχα όταν η ρυθμή ανάπτυξη σου είναι υψηλότερη από τα επιτόκια που καλείσαι να πληρώσεις. Άρα πρέπει να τρέξουμε, να αναπτύξουμε ρυθμούς, στην οικονομία. Ναι. Έτσι, και αυτό σημειώστε το, αυτό που σας λέω, είναι τόσο απλό αλλά τόσο σημαντικό. Αν οι αγορές σε δανείζουν με επιτόκιο 1% και η ανάπτυξή σου είναι 2,5%, δεν έχεις πρόβλημα με το χρέος σου. Κύριε Βλάδος, αν σε δανείζουν με επιτόκια 3% και το χρέος σου και η ανάπτυξή σου είναι ασθενής 0,7 ή 1%, έχεις πρόβλημα. Τελείωσε. Σκάει η βόμβα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την παρουσία. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση. Να είστε καλά.